Οι αλλαγές μετά την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων για τους εργαζόμενους γίνονται προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο, επισημαίνει ανάμεσα στα άλλα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας και προειδοποιεί ότι αυτό θα οδηγήσει σε έξαρση της ανεργίας αλλά και σε εργασία προς τους εργαζόμενους, η οποία δεν θα τους καλύπτει σε πάρα πολλούς τομείς. Εμείς ζητάμε πλήρη και σταθερή εργασία για όλους τους ανέργους. Ζητάμε να παρθούν μέτρα με πλήρη απασχόληση, με πενθήμερη και οκτάωρη εργασία. Παρ' όλα αυτά όμως οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται αυτούς τους νόμους και οι περισσότερες συμβάσεις πλέον στη χώρα είναι ή με εκπεριτροπή στην εργασία ή με τετράωρη απασχόληση κτλ. Θα θυμίσω ότι επειδή οι συλλογικές συμβάσεις πλέον έχουν καταργηθεί και όταν υπήρχαν οι συλλογικές συμβάσεις πάλι υπήρχαν αυτά τα ίδια μοντέλα. Όταν δηλαδή η χώρα ήταν σε μεγάλη τροχιά ανάπτυξης την προηγούμενη δεκαετία, πάλι είχαν έρθει αυτές οι συμβάσεις για να μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλεύεται στην ουσία τους εργαζομένους. Μάλιστα προωθούν τώρα καινούριο μέτρο, η περιτροπή σε εργασία ή τετράωρη ή πεντάωρη μπορεί να γίνεται και σπαστά, δηλαδή να πηγαίνεις δύο ώρες το πρωί να εργάζεσαι και δύο ώρες το απόγευμα ανάλογα πώς θέλει η κάθε επιχείρηση. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να τα πάρουν πίσω. Αν θέλουν να φέρουν ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να τους απασχολήσει πολύ η μεγάλη αύξηση της ανεργίας, που θα ανεβεί ακόμα περισσότερο σύμφωνα με μελέτες του ΙΝΕ. Εμείς πάλι από την πλευρά τη δικιά μας, στις 20 του μηνός στην Αλεξανδρούπολη, το ΙΝΕ με όλο το επιτελείο θα καταθέσει προτάσεις για την περιφέρεια πώς μπορεί να αναπτυχθεί. Βλέπετε ότι το εργατικό κίνημα προσπαθάει μέσα από τις επιστημονικές αυτές που παρέχει το ΙΝΕ να δώσει προτάσεις για την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Συγκεκριμένα στις 20, όπως έχω πει, του μηνός στην Αλεξανδρούπολη, το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ θα καταθέσει προτάσεις και όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας για να αναπτυχθεί η περιφέρειά μας έξω από ΕΟΣ και διάφορα άλλα μοντέλα που θέλει η πολιτεία. Πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί η χώρα και η περιφέρεια είναι αυτές οι προτάσεις που κατατεθούν από το ΙΝΕ. Όπως έχουμε πει, έχει πέσει μέσα και σε όλες τις μελέτες που έχει κάνει για την ανεργία και καιρός είναι η κυβέρνηση να αρχίσει να ακούει και αυτούς τους επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με αυτά τα ζητήματα.